Λοιπόν, αυτά με την αγορά και το πώς λειτουργεί δεύτερη μέρα που βλέπουμε ότι οι έμποροι είναι ο λίγον τι, ας με επιτραπεί η έκφραση, απελπισμένοι. Ναι, είναι... Νομίζω ότι έχουμε όμως κάνει λάθος μετάφραση. Κοίταξε, δεν υπόθηκε σωστά προφανώς. Δεν το κατάλαβαν όλοι ή δεν κατάλαβαν όλοι ότι αυτό το μέτρο δεν είναι για όλους. Εσύ τώρα κατεβαίνοντας στην αγορά δύο μέρες, βλέπεις όλους τους εμπόρους μέσα στα μαγαζιά τους. Η μισή περίπου. Οι άλλοι μισοί δεν κατέβηκαν καθόλου. Υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία συνειδητά βλέπεις ότι είναι κλειστά. Δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής. Εγώ ακούγοντας πάντως τον Υπουργό, ναι, συμπέρανα ότι όποιος έχει ηλεκτρονικό κατάστημα, ναι, επειδή οι εταιρείες ταχυμεταφορών έχουν φτάσει στα όρια τους, μπορούν να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν με το ηλεκτρονικό τους κατάστημα και να παραδίδουν εκείνη τα προϊόντα αντί να τα πηγαίνει η εταιρεία ταχυμεταφοράς. Ο Υπουργός, η κυβέρνηση, εξυπηρέτησε αυτή την κατάσταση. Τις courier. Την αθυναμία των courier, των ταχυμεταφορών. Αυτό έγινε. Να δώσουν, ναι. Όμως η μετάφραση δεν έγινε σωστά. Δεν έγινε και εντάξει, υπήρχε και η λογική ότι θα με πάρει κάποιος τηλέφωνο στο μαγαζί μου, θα μου παραγγείλει ένα πράγμα, θα τον περιμένω να πάω το παραλάβει κλπ. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή η αγορά των νησιών, η μικρή αγορά, ας μην πω για των νησιών μόνο, νομίζω ότι ο μικρός. Των μικρών τόπων. Ο μικρός, ναι, αλλά και ο καταστηματάρχης, ο μικρός, ο οποίος δεν έχει μπει στη λογική των e-shop ή στη λογική του ηλεκτρονικού εμπορίου, είχε την εντύπωση ότι μπορεί με καταπαραγγελία κατοίκων να εξυπηρετήσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι πρακτικά αυτό φάνηκε ότι δεν αποδίδει. Αποτέλεσμα είχε να δημιουργήσει εκνευρισμό, να δημιουργήσει αγανάκτηση. Μην ξεχνάμε ότι οι επαγγελματίες δεν έχουν χρήματα. Βλέπουν με τεράστια βεβαιότητα το μέλλον. Βλέπουν ότι κάθε μήνα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, χρωστάνε και περισσότερο. Από τη μια είναι αυτό. Από την άλλη είναι η αβεβαιότητα η οποία δεν θέλει να κοπάσει. Δηλαδή, αν κάποιος βλέπει λίγο μακριά και βλέπει ότι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν βάλει για τα καλά ολικό απαγορευτικό ακόμα και μέχρι τα τέλη του Γενάρη, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό που λέγαμε για πλάκα στην αρχή, παιδιά, καλό Πάσχα, Χριστός Ανέστη, φαίνεται ότι δεν θα είναι. Δεν θα είναι καθόλου πλάκα. Μπράβο. Αυτό είναι από τη μια πλευρά. Από την άλλη, είναι το γεγονός ότι τουλάχιστον τη Δευτέρα, αλλά και σήμερα, νομίζω ότι αν δεν είχαμε το ολικό απαγορευτικό, δεν θα είχαμε περισσότερη κίνηση ή λιγότερη κίνηση. Ο κόσμος που ήταν να βγει, βγήκε. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα. Αποτέλεσμα, να αναγκαστεί η αστυνομία, από ό,τι τουλάχιστον εγώ αντιλήφθη, να κάνει μπλόκα. Δηλαδή, εκείνο το σύστημα το οποίο ξέραμε 2-2-2 άτομα δεν εφαρμόζεται πλέον. Ξαφνικά εμφανίζονται 10 άτομα τα οποία αρχίζουν να κάνουν σκούπα, να προσπαθούν να περπατάνε προς τα πάνω και να πιάνουν όποιον βρίσκουν να του κάνουν έλεγχο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φεύγουν δυσασθενά όλοι, να εξαφανίζονται και να μένουν μόνο οι μετανάστες που δεν ξέρουν πού να πάνε. Αυτό όμως το παιχνίδι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, το κλέφτες και αστυνόμοι, το κλέφτες εισαγωγικά. Ναι. Το παίζαμε μικρή. Μεγάλη δεν μπορούμε να το παίξουμε. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών θέλει δύο. Δεν μπορεί να μη συνεργαστούμε. Εάν εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, η αστυνομία δεν μπορεί να το επιβάλλει. Δεν είμαστε σε καθεστώτα ανελεύθερα που θα σκηθεί βία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Συνειδητά λοιπόν πρέπει να δεχθούμε ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται και συνειδητά να... Απαγορευτικό εννοείς. Μπράβο. Και συνειδητά να δούμε ότι και η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να κάνει την μπαμπούλα η αστυνομία. Ούτε της πάει ο ρόλος, ούτε αποδίδει. Αντιθέτως, φέρνει ανάποδα αποτελέσματα. Και τελικά δεν φέρνει και έσοδα στα ταμεία των εμπόρων, που είναι το ζητούμενο. Ναι, τελικά δεν δίνει τίποτα, ακριβώς. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.